Νέα προσπάθεια συνεννόησης των αυτοδιοικητικών πρώτου βαθμού για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων θα κάνει το αμέσως επόμενο χρονικά διάστημα ο πρόεδρος της ΠΕΔ Υπήρου, Γιάννης Λόλος. Και αυτό γιατί οι μέχρι σήμερα συναντήσεις που επιδίωξε να γίνουν για τους δημάρχους της περιοχής δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, Γιάννη Λόλο, να υπογραμμίσει για μία ακόμη φορά ότι θα πρέπει να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων εν ώψη της έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας αστικών στερεών αποβλήτων. Για τον πρόεδρο της ΠΕΔ Υπήρου είναι ζητούμενο η συνεννόηση μεταξύ των αυτοδιοικητικών πρώτου βαθμού προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και κυρίως το μικρότερο κόστος για τους πολίτες της Υπήρου, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Και η σύμπλευση όλων των Δήμων της Υπήρου προς αυτή την κατεύθυνση είναι μονόδρομος. Όπως γνωρίζετε, η διαχείριση των απορριμμάτων είναι κύρια αρμοδιότητα του πρώτου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εγώ κάλεσα όλους τους δημάρχους και συνάδελφους δημάρχους να κάνω μια κουβέντα πάνω στην ολοκληρωμένη διαχείριση, διότι όπως και σας είπατε, και το εργοστάσιο σε λίγο ξεκινάει σύντομα η δοκιμαστική του λειτουργία και από το νέο έτος θα είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε τα σπουδίδια στο εργοστάσιο, αλλά και σε αυτή με τα φώτα υλοποιούνται. Δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει η κατασκευή του, τουλάχιστον όσον αφορά τον Δήμο τη Δημοκρατία. Αλλά αλλού όμως έχουν αρχίσει και υλοποιούνται. Καταλαβαίνετε ότι αυτό χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση όσον αφορά τη διαχείριση. Πρέπει πλέον εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση να οργανωθούμε, να κοιτάξουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ότι τα κόστη τα οποία θα είναι τα χαμηλότερα δυνατόν, για να μην μετακινηθούν αυτά στους δημότες μας, οι οποίοι θα είναι και ο τελικός αποδέκτης. Εγώ έκανα μια προσπάθεια, όπως προείπα, θα ξανακάνω σίγουρα και άλλη προσπάθεια. Πρέπει να βρεθούμε και να δούμε τι λύσεις κάνουμε, πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση, ώστε να έχουμε το λιγότερο δυνατό κόστος για όλους μας και για τους πολίτες μας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βρει την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού ενωμένη ουσιαστικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όπως είπατε και εσείς, κύριε Λόλο, την ώρα που ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο προβληματισμός για το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή, υπάρχουν δήμοι, όπως για παράδειγμα ο μεγαλύτερος δήμος της Υπήρου που έχει να κάνει με το Δήμο Ιεννητών, που εξετάζουν και εναλλακτικές προτάσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και μόνοι τους. Εγώ πιστεύω ότι το συμφέρον όλων μας είναι να κάνουμε μια ενιαία αντιμετώπιση όσον αφορά την μεταφορά των απορριμμάτων από τους στανούς μεταφόρτες στο εργοστάσιο και από εκεί στους θητείς. Διότι τότε θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, φυσικά και ο κάθε Δήμος ή η ομάδα Δήμων, όπως είναι η τοπική φόζα, θα κοιτάξουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως ξέρετε όμως, τώρα με τον νέο νόμο του Κρυσταίνη, ψηφίστηκε και ο νόμος για την προφορά τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων. Εμείς ως διοικητικά συμβούλια, ως προέδρια, αυτή που είναι σήμερα στη διοίκηση των ΦΟΖΑ, δεν έχουν τη δυνατότητα και μετά από μια κύκλιο που εξέδωσε ο συνοδευτής από επιτομές διοίκησης, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα δεσμεύουν στις επόμενες δημοτικές αρχές. Άρα λοιπόν περιμένουμε, αναμένουμε να συγκληθούν οι νέοι ΦΟΖΑ, ο περιφερειακός ΦΟΖΑ, ή αν επιλέξουμε να γίνουν πιο πολλοί ΦΟΖΑ από τον περιφερειακό, γιατί δίνεται και αυτή η δυνατότητα, αν υπάρχουν κάποιες περιμοδεύσεις, και πιστεύω μετά θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Αλλά δεν πρέπει όμως να επαναπαυόμαστε, πρέπει καθημερινά να ασχολούμαστε και να δούμε πώς θα μειώσουμε το κόστος μεταφράσεων των απολύτων στη μονάδα αστικών απολύτων. Ωραία.